ήρθω απατηλών. Ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρύσα. Ξαφνικά από τον ουρανό μας. Ποια μοίρα με ζηλεύει, κιώμα τυφθό νερό. Και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Έστω και απατήλες να γυρίσεις περιμένω. Ίσως μη αληθινό το όνειρό μου το τρέλο, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Κι αμοίρα με ζηλεύει κι ομάτιφθο νερό. Και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Δεύτερη εκπομπή για την ευτυχία Παπαγιανοπούλου, που μερικά από τα τραγούδια της, όπως το «Δυο πόρτες έχει η ζωή» και «Η μαϊτός χωρίς φτερά», αποτελούν υπόδειγμα τραγουδιών για όσους καταγίνονται με αυτή την τέχνη. Αλλά και ο λαός που ξέρει τι του γίνεται έχει διαλέξει αυτά τα τραγούδια ανάμεσα στα καλύτερά του για να τα τραγουδάει τις ώρες που το τραγούδι είναι η μοναδική διέξοδος και η παρηγοριά του. Στα ξένα το μίσος του κόσμου με δέρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Πατήγη σαν μάνα βαριά με πληγώ. Το έχασα.
σαμιά. Ποτέ το παιδί σου δεν είδε χαρά και φεύγει με πίκρα στα ξένα. Ποτέ το παιδί σου δεν είδε χαρά και φεύγει με πίκρα στα ξένα. Μικρές αναμνήσεις μαζί μου θα πάρω στα ξένα. Με ρημάδι θα ζω. Παιδί πια δεν θα γεις μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Παιδί πια δεν θα έχεις μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε για την τιμή που μου κάνατε. Ένα τραγούδι μου θα απαγγείλω. Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ, δε φιλοσόφησες ποτέ στη σύντομη ζωή σου. Παρακλές και μαραζώνεις και το κέφι σου χαλάς. Κι που πήγαν τόσοι άλλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, κάποτε κι εσύ θα πας. Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ, να τη θελώνεις τη ζωή με το πικρό σου κλάμα. Κάποιο τρένο θα περάσει από τη ζωή μας βιαστικό, τη βαλίτσα μας στο χέρι και ο Θεός μοναχα ξέρει που θα κάνουμε σταθμό. Ευχαριστώ πολύ. Πού πήγαν τόσοι άνθρωποι που κλάψαν και αγαπήσαν? Πού πήγανε τόσες καρδιές που τόσο αγαπηθήκαν? Ευθύνη. Ευθύνη είναι το αίσθημα που νιώθεις σαν πρόκειται να τραγουδήσεις κάποιο από τα τραγούδια της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Τραγούδια που γράφτηκαν όχι μόνο να τραγουδιούνται αλλά και να ερμηνεύονται. Κάθε τραγούδι και ένας μικρός ρόλος. Με την ευθύνη λοιπόν της θεατρίνας θα τραγουδήσω σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια της Ευτυχίας. Κάποιο τρένο θα περάσει. Γιατί βρε άνθρωπε ούτε δε φιλοσό ποτέ στη σύντομη ζωή σου. Παρακλές και μαραζώνεις και το κέφι σου χαλά. Κάποτε κι εσύ θα πας. Πού πήγαν τόσοι άνθρωποι που κλάψαν κι αγαπήσαν? Πού πήγανε τόσες καρδιές που τόσο αγαπηθήκαν? Πού πήγαν τόσοι άνθρωποι κλάψαν και αγαπήσαν? Πού πήγανε τόσες καρδιές που τόσο αγαπηθήκαν? Βρε άνθρωπε ούτε να τη θολώνεις τη ζωή με το πικρό σου κλάμα.
τρένο θα περάσει στη ζωή μας βιαστικό. Η βαλίτσα μας στο χέρι κι ο Θεός μονάχα ξέρει που θα κάνει. Θα κάνουμε σταθμό. Που πήγαν τόσοι άνθρωποι που κλάψαν κι αγαπήσαν, που πήγανε τόσες καρδιές που τόσο αγαπηθήκαν. Που πήγαν τόσοι άνθρωποι που κλάψαν κι αγαπήσαν, η ευτυχία η Παπαγιανοπούλου. Γραφική, αξιολάτρευτη. Μια τραγωδία η ζωή της. Μαζί είχε κωμωδία. Τη γνώρισε σε κωμωδία. Έπαιζε μαζί με το Μανέλη και την κόρη της, τη Λαΐδου. Στο Βαριετέ. Τότε γίναμε πολύ φίλοι. Και από εκεί και πέρα, πραγματικά μια τραγωδία που την έφτιαχνε η ίδια κωμωδία. Μπορούσε να διακωμωδήσει τον εαυτό της και πάντα την άκουγε κανένας πάρα πολύ ευχάριστα. Μια ζωή της έλειπαν τα χρήματα. Μια ζωή γύριζε με κάποια απόδειξη του ΟΤΕ ή της ΔΕΗ και έλεγε σε φίλους και γνωστούς για να μπορέσει να αποσπάσει κάποια εκατοστάρικα, γιατί αυτά τα λεφτά που έπαιρνε από τους στίχους ήταν μηδαμινά. Τις έπαιρναν 1, 2 και 3 τραγούδια για 3 και 4 εκατοστάρικα. Μια ζωή. Και πάντοτε της έλειπαν τα λεφτά. Έτρεχε λοιπόν να βρει λεφτά με μια απόδειξη στο χέρι και έλεγε στους καλούς φίλους: «Δεν έχω να πληρώσω το, σας παρακαλώ δώστε μου να πληρώσω». Και τις δίναν. Πολλοί νόμιζαν ότι τα χρειαζόταν αυτά τα λεφτά γιατί έπαιζε κάποια χαρτιά. Όχι. Πάντα της έλειπαν τα λεφτά της ευτυχίας. Τόσο που κάποτε της έστειλαν από την Αμερική κάποιο δέμα με ρούχα. Φόρεσε λοιπόν αυτή τα καινούρια ρούχα, το καινούργιο το φουστάνι, φόρεσε το παλτό, την τσάντα πήρε στο χέρι, έβαλε και το καπελάκι στο κεφάλι και τράβηξε να τα επιδείξει στις φίλες της. Όταν τα είδαν οι διάφορες φίλες και συνάδελφοι, άρεσαν πάρα πολύ τα ρούχα της ευτυχίας αυτές και αμέσως η ευτυχία τους δηλώνει: «Τα πουλάω». Και πραγματικά τα πούλησε για να τα κάνει δραχμές, για να έχει δραχμές. Πούλησε το φουστάνι, πούλησε το παλτό, την τσάντα, το καπέλο και τελικά έφυγε με μια δανεική ρόμπα και πήγε στο σπίτι της. Μαμά τους η κυρία Καμπουρίνα πάει τσάρκα με το σπάρο στη Ραφίνα. Η μαμά τους η κυρία Καμπουρίνα πάει τσάρκα με το σπάρο στη Ραφίνα. Κι όλο κλαίνε τα καμπουράκια στου γυαλού τα βοτσαλάκια. Μαλλιά του
βάζει πλώρη κούτσα κούτσα στη Ραθίνα να πετύχει την κυρία Καβουρίνα. Βάζει πλώρη κούτσα κούτσα στη Ραθίνα να πετύχει την κυρία Καβουρίνα. Κι όλο κλαίνε τα καβουράκια στου γυαλού τα βοτσαλάκια. Το σπάρο το ξενύχτη στη Ραθίνα παίζει τώρα στα ρηχά η Καβουρίνα. Με το σπάρο το ξενύχτη στη Ραθίνα παίζει τώρα στα ρηχά η Καβουρίνα. Κι όλο κλαίνε τα καβουράκια στου γυαλού τα βοτσαλάκια. Κι όλο κλαίνε τα καβουράκια στου γυαλού τα βοτσαλάκια. Ο Τσιτσάνης μου έλεγε πως το πήρα τη Στράτα και έρχομαι, τα καβουράκια και άλλα τραγούδια που η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου υποστήριζε δημόσια πως ήταν δικά της, είχαν γραφτεί από τον ίδιο και η Ευτυχία είχε βάλει ένα-δυο στιχάκια μόνο. Αλλά ακόμη κι αν είναι έτσι τα πράγματα, από τη στιγμή που το τραγούδι χαρακτηρίζεται από αυτά τα δυο στιχάκια, ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, ανήκει στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Σε μου να κοιμηθώ.
Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήταν γύρω στο 1953 με 54. Ήμουν εγώ 6 με 7 χρονών. Ήταν ένα βράδυ στο σπίτι της γιαγιάς μου που τα έχασε όλα στο τραπέζι. Με αρπάζει από το χέρι, αφού ανοίγει ένα συρτάρι και παίρνει κάποια χειρόγραφα που τα είχε τραγούδια που είχε ετοιμάσει τις τελευταίες ημέρες. Παίρνουμε ένα ταξί, πειρατικό τότε λεγότανε, και κατεβαίνουμε στις Ζηφιές. Τότε εκείνη την εποχή τραγουδούσε εκεί ο Τζιτσάνης. Μπαίνουμε πίσω από τα παρασκήνια, βρίσκει το Τζιτσάνη, αγκαλιές φιλιά. Βασιλάκι μου, αυτά τα τραγούδια τα έγραψα τις τελευταίες μέρες, είναι υπέροχα τραγούδια. Και τα διάφορα που έλεγε εγκομιαστικά για τα τραγούδια της, όταν ήθελα τα πλασάρι βέβαια. Τα κοιτάει ο Τζιτσάνης, κάνει ένα δεκάλεπτο, κάτι σημειώνει εκεί πέρα, τις, κάποιες ανταλλάξανε κάποιες κουβέντες και κάποιες διορθώσεις κάνανε, τα παίρνει τα τραγούδια, βγάζει κάποια κατοστάρικα από την τσέπη του, τις τα δίνει στο χέρι και γυρνάμε. Βέβαια γύρισε κατευθείαν στο τραπέζι στη Τσόχα. Είχα παρελθόν βαρύ, γι' αυτό κι αγάπες δεν περνούσαν στο μυαλό μου. Γιατί θα ερχόταν η στιγμή με τίποτε για αφορμή να μου χτυπούσες διαρκώς το παρελθόν μου. Γιατί θα ερχόταν η στιγμή με τίποτε για αφορμή να μου χτυπούσες διαρκώς το παρελθόν μου. Βασικά τόρθωσες ευθύς μες στη ζωή μου να χωθείς και μου πες χίλια παραμύθια να με πείσεις, αφού δεν είχες την ψυχή και λίγη θέληση καλή το παρελθόν μου το βαρύ να συγχωρήσεις. Αφού δεν είχες την ψυχή και λίγη θέληση καλή το παρελθόν μου το βαρύ να συγχωρήσεις. Τραβώ το δρόμο μου λοιπόν με το βαρύ μου παρελθόν, με τις ελπίδες και τα όνειρα σβησμένα. Κι αν έχεις λίγη ανθρωπιά, πειράματα μην κάνεις πια, πάνω σε έρημα κορμιά βασανισμένα. Κι αν έχεις λίγη ανθρωπιά, πειράματα μην κάνεις πια, πάνω σε έρημα κορμιά βασανισμένα. Με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου συνεργαστήκαμε και γράψαμε δύο τραγούδια. Το ένα ήταν «Ένα αητός γκρεμίστηκε» γύρω στο 71 και το δεύτερο «Τη διπρόσωπη». Στα όπα όπα σιχά
να βρούνε τέτοιο να τρας κι άλλες γυρεύανε. Δώσε τώρα την καρδιά σου σε άλλο πρόσωπο και μαζί του τώρα παίξε ρόλο την πρόσωπο. Στα όπα όπα σιχά και σε συνέβανε να βρουνε τέτοιο να τρα κι άλλες γυρεύανε. Σβήσε με κυρά μου απ' τα κοιτάπια σου και μοιράζω που θέλεις τώρα τα χάδια σου. Όπα, όπα, σιχά και σε συνεπάμε να βρούμε τέτοιο άντρα κι άλλες γυρεύανε. Η Ευτυχία από Παπαγιανοπούλου, εκτός από στίχους για τραγούδια, έχει γράψει και αναρρύθμιτα ποίηματα, πολλά από τα οποία έχει δημοσιεύσει στη μοναδική συλλογή που έχει βγάλει. Ένα από αυτά τα ποίηματα θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είχα ένα μπάρμπα εγώ νταΐ, τον ξακουστό τον Παναή, καμάρι κι ασυκλίκι. Λάζω στη μέση του χωστό, μαύρο μουστάκι γυριστό, καφέ αμάν κι αγαπητή λύκη. Μες στα βουρλά κατσιρματζής, αντάμις και κοντραμπατζής και της Τουρκιάς ο τρόμος, καβάλα σε λιγνό φαρί, το μάτι του θολό βαρύ, πατούσε κι έτρεμε ο δρόμος. Είχε σκοτώσει τζανταρμά όταν περνούσε κατσιρμά μπροστά από το καρακόλι. Για να γλιτώσει τα καπνά, σκαρφάλωσε από τα βουνά και τα φευγάτισε στην πόλη. Τσακυρισμένος μια βραδιά, ποιος ήταν άντρας με καρδιά, τον βάρεσε η τρέλα. Και μπαμ και μπουμ τις πιστολιές, ξεσήκωσε τις γειτονιές και έσπασε δυο μπορντέλα. Φτωχός αλλάχαινε να δει, δάκρυζε σαν μικρό παιδί. Ποιος είχε και παράδες, μοίραζε ψώνια αγκαλιά κάθε Χριστού και Πασχαλιά στους φτωχομαχαλάδες. Η μάνα μου η Αλισαβό και η νενέ μου η Τζεβό είχαν συχνά μπελάδες, γιατί μας βγάζαν αβανιές πως του σπιτιού μας τις γωνιές κρύβαμε κατσιρμάδες. Και κάποιο δειλινό μουντό μας τον εφέραν σηκωτό στο σπίτι λαβωμένο, με ματωμένη τραχυλιά, σπασμένη ραχοκοκαλιά, πολύ βαριά μαχαιρωμένο. Και πριν χαράξει η αυγή και πριν ο ήλιος καλοβγεί, τον στόλισαν στην κάσα. Τον κλαίει τσεσμές και αϊβαλή, τον μπάρμπα μου τον Παναή, πήρε η Τουρκιά ανάσα. Τον έφαγε μια παστρικιά, μια του παλιά αγαπητικιά, αχ, έρημη αγάπη. Γιατί ο μπάρμπας μου θαρώ, κρυφά τη στάχη από καιρό με την αγγέλα του αράπη. Και την παράλυτη να βγει, βγάζει Τουρκιά διαταγή ο Κερχανάς να κλείσει. Μη σκοτωθεί κι άλλος ραγιάς απ' τα σεκλέτια της καρδιάς κι η ρωμιοσύνη σβήσει. Μας σβήστηκε ο Παναγής απ' τα κοιτάπια της ζωής. Σχώριο ας έχει ψυχή του. Αυτόν που έτρεμε η Τουρκιά τον έφαγε αγαπητικιά και πήρε τσάμπα τη ζωή του. Μεγάλωσα κι εγώ που λες,
μες στις κοπέλες τις πολλές και το αϊβαλιού λουλούδι. Το μπάρμπα μου δεν το ξεχνώ και έκατσα αυτό το δειλινό και σας τον έκανα τραγούδι. Χέρι, χέρι, να
παρτέρι. Κι όποιον πάρει σφεντονιά. Αναμφίβολα είμαστε χώρα ποιητών. Υπάρχουν πολλοί ποιητές και πολύ καλοί ποιητές. Όπως επίσης υπάρχουν και στιχουργοί. Πολλοί ποιητές που προσπάθησαν να κάνουν στίχο δεν τα κατάφεραν, γιατί το τραγούδι έχει μια άλλη δική του λειτουργία. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου ήταν πρωτομάστορα σε αυτό το είδος. Ο Έζρα Πάουντ, ο μεγάλος ποιητής, λέει κάπου ότι η μεγάλη ποιήση τίνει να γίνει ένα τραγούδι. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου δεν ανήκει πια μόνο στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και της νεότερης ελληνικής μας ποίησης. Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε. Για δύο μάτια, για δύο χείλια, κάποτε ξενύχτησα. Σαν τα πρωτοφύλισσα. Για δύο μάτια, για δύο χείλια, κάποτε ξενύχτησα. Με τη σειρά μου γνώρισα κι εγώ την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αφού ήμουν συνθέτης πια. Ήτανε μια ξερακιανή γυναίκα με σκαμμένο πρόσωπο, που απάνω του καθρεφτίζονταν η πίκρα, ο πόνος, το παράπονο και η αγανάκτηση.
Και οι στίχοι της, αν δεν είχαν ερωτικό θέμα, είχαν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα. Θα αναφέρω 3 ρεφρενάκια από δικά μου τραγούδια σε στίχους της Ευτυχίας. Φάτε πλούσιοι παράδες και εμείς σας πεθάνουμε. Μια φορά στο ίδιο χώμα όλους θα μας βάλουνε. Αχ, ζωή τυραννισμένη που περνάμε οι φτωχοί, με υδρότα και αγωνία τρώμε πάντα το ψωμί. Όποιος πεθαίνει σώνεται από τα βασανά του, δεν κλαίει πια ούτε πονά στον ύπνο του θανάτου. Η Ευτυχία έγραφε απλά, παραστατικά και ήταν ξεκάθαρο το θέμα της. Η Ευτυχία είχε μια διαφορά από τους άλλους στιχουργούς. Δεν ήθελε να μπει στο ποσοστό του δίσκου, στο πνευματικό δικαίωμα δηλαδή. Προτιμούσε αυτό που λένε κάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Ήθελε να αγοράζεις το στίχο της, ήθελε να τον πουλάει και το επέβαλε αυτό. Και εγώ φυσικά αγόρασα ορισμένους στίχους της, αλλά κάποια φορά της είπα ότι δεν μπορούσα να το συνεχίσω αυτό, δεν μου πήγαινε και ότι αν ήθελε να μου δίνει στίχους θα έμπαινε στο ποσοστό όπως και άλλοι στιχουργοί. Μου κόψε την καλημέρα επί 20 μέρες. Και όταν κάποια στιγμή συναντηθήκαμε, μου λέει, δεν τρέπεσαι βρε, να μην ξανάρθεις στη γριά. Και μου ανοίγει την τσάντα της και μου λέει, έλα, εδώ σου τάχω. Και μου δίνει ένα φάκελο. Λέω, κύριε Ευτυχία, είπαμε ότι θα πάμε στα ποσοστά. Καλά, καλά. Μόλις παίρνω το φάκελο, γυρίζει και μου λέει, δεν θα δώσεις καμιά δεκάρα βρε. Που έφυγες
Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είναι από τις πιο μεγάλες μας, ή μάλλον η πιο μεγάλη μας ποιήτρια στο λαϊκό τραγούδι. Θυμάμαι κάποτε κουβεντιάζοντας με κάποιον από τους πιο λυρικούς μας ποιητές και λέγοντάς του ότι η Παπαγιανοπούλου για μένα είναι μια σπουδαία ποιήτρια, το αμφισβητούσε θέλοντας να περιορίσει το ρόλο της μόνο στο στιχούργημα, δηλαδή μου έλεγε ότι στιχουργεί. Βέβαια καλά, αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια και ας το πάρουμε και έτσι ακόμα. Πάντως, θέλοντας να του κάνω φανερό αυτό το τι εννοώ ότι είναι μεγάλη ποιήτρια, του είπα για αυτό το τετράστιχο που όλοι μας το ξέρουμε, δύο πόρτες έχει ζωή, άνοιξα μια και μπήκα και ώσπου να έρθει το δειλινό, από την άλλη βγήκα. Αυτή όλη τη θυμοσοφία, τη λαϊκή που περικλείεται μέσα σε αυτό το τετράστιχο, αλλά και όχι μόνο θυμοσοφία λαϊκή, και φιλοσοφία θα μπορούσαμε να πούμε. Όλο αυτό το απόσταγμα μιας ζωής που υπάρχει σε αυτό το τετράστιχο, δεν ξέρω σε πόσα άλλα ποίηματα, ολόκληρα ποίηματα, θα μπορούσαμε να το βρούμε. Νομίζω ότι δίκαια φέρνει το τίτλο της δασκάλας όλων μας, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Γιατί πραγματικά η αμεσότητα που έχει είναι ένα μυστήριο. Όσο και να θέλεις να μιμηθείς τον τρόπο που απευθύνεται στον κόσμο, τον τρόπο που με αυτόν εκφράζεται, νομίζω δεν θα μπορέσεις. Γιατί με τους μεγάλους συμβαίνει αυτό. Ενώ είναι δάσκαλοι σε γενικές γραμμές, ποτέ δεν μας μαθαίνουν τα μυστικά στις λεπτομέρειες. Όταν τα
μάτια τα τρικά, τα δείτε τα κρυσμένα. Τι έχουν και δακρύζουνε, ρωτήσετε εμένα. Εσύ Γιώργο είσαι ένας τραγουδιστής, μεγάλος τραγουδιστής, που έχεις ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Είσαι ένας τραγουδιστής που τον απασχολεί πολύ η μουσική. Γι' αυτό ίσως θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας πεις ποια είναι η γνώμη σου για το ρόλο που παίζει στο τραγούδι ο στίχος. Με ενδιαφέρει καθαρχήν όχι μόνο η μουσική, με ενδιαφέρει το τραγούδι ολόκληρο. Και το τραγούδι αποτελείται από στίχο και από μουσική. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι εν αρχή είναι ο λόγος. Πιστεύω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο στίχος στο τραγούδι και μπορώ να το χωρίσω σε δύο περιοχές τραγούδιου, γιατί για μένα έχει σημασία στο έντεχνο τραγούδι, αυτό που μάθαμε να λέμε έντεχνο από το 60 και μετά. Πιστεύω ότι ο στίχος είναι το πρώτο υλικό για να γίνει το τραγούδι. Άρα παίζει και το σημαντικότερο ρόλο. Στα πιο παλιά τραγούδια, νομίζω ότι, για να μην αδικήσουμε κάποια από τα δύο, νομίζω ότι και τα δύο παίζανε ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Και δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω τη μουσική ή το τραγούδι, γιατί εγώ τα έχω αγαπήσει. Μαζί. Όπως, έτσι ακριβώς. Να συνεχίσω, ναι, δεν θέλεις να συνεχίσεις, πες. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και αυτό που έχει νομίζω σημασία είναι ότι συνήθως φαίνονται η μουσική και οι τραγουδιστές, δηλαδή οι συνθέτες, και δεν φαίνονται τόσο πολύ οι στιχουργοί. Αυτό είναι ένα θέμα. Άδικο. Προς συζήτηση, βεβαίως. Είναι άδικο και ας είστε καλά εσείς που θυμόσαστε ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να αναγνωριστούν και να τιμηθούν έστω και μετά το θάνατό τους. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η γνώμη σου για την ευτυχία Παπαγιανοπούλου ποια είναι? Θα επαναλάβω αυτό που ήδη ο κόσμος γνωρίζει, ότι ίσως ήταν η πιο σπουδαία μορφή στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού, διότι ενώ έγραφε λαϊκά τραγούδια, ήταν καταρχήν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σκεπτόμενος και αυτό που χαρακτήριζε την εποχή της ήταν ότι αδικήθηκε περισσότερο από το κανονικό για την αξία της. Και αυτό που ίσως θα ήταν κάποιο θέμα να πούμε σήμερα, ότι αναγνωρίστηκε μετά το θάνατό της πάρα πολύ και όχι όσο ζούσε ενώ αυτό θα είχε ανάγκη. Σωστά. Τη γνώρισες εσύ την ευτυχία? Τη γνώρισα, ναι. Ποια εντύπωση σου έκανε? Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος πραγματικά κατασταλαγμένος, παρόλο που την γνώρισα μεγάλη και ίσως με προβλήματα τότε στην υγεία της. Μιλάω για... Λίγο πριν από το θάνατό της. Ναι, στις τέλος 68, 69, 70, εκείνη την περίοδο. Και μου φέρθηκε πάρα πολύ ζεστά και φαίνεται ότι είχε μια αγάπη για τους νέους, πράγμα που το βρίσκεις σε ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται, αγαπάνε τη ζωή, αγαπάνε το τραγούδι και αγαπάνε τους ανθρώπους του τραγουδιού. Γιατί συνήθως εμείς, και ειδικά το τελευταίο καιρό, έχουμε συνηθίσει να απομονώμαστε. Άλλος κοιτάει τη δουλειά του, άλλος κοιτάει τα δικά του πράγματα και δύσκολα ανοιγόμαστε. Αυτή ήταν ένας άνθρωπος πολύ ζεστός. Με τα μάτια της έφερνε αμέσως κοντά της. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις, ας πούμε, με γνώρισε δύο πρώτες φορές, μου έδωσε αμέσως κάποια τραγούδια της λέγοντας ότι πάρτα και κάντα ό,τι θέλεις. Νομίζω ότι αυτό το έκανε σε πάρα πολλούς ανθρώπους και ίσως γι' αυτό και κάποια στιγμή ακούστηκε, δηλαδή πρέπει να το έκανε πολλά χρόνια πριν, και ακούστηκε ότι πολλά τραγούδια της που ήταν δικά της σκόρπισαν από εδώ και από εκεί. Κανείς δεν ήξερε ότι τα είχε γράψει η ευτυχία. Η φαντασία μου τα φταίει που σε πλάσιο πως είναι αυτή. Η φαντασία μου χρόνια με γελούσε πως θα μ' ανοίξεις η καρδιά μου η κλειστή. Μα ποιο είναι
εκείνο το όνειρο που βγαίνει πάντα αλήθεια και δεν αφήνει χαρακές στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα στήθια. Φαντασία μου τα φρένει, γι' αυτό μην κλαις που φεύγω βιαστικά. Σε μένα τώρα πια ταιριάζει για να κλάψω για της καρδιάς μου τα χαμένα λιδανικά.